Να ξεκινήσω από αυτό που είναι βαρύ να το λέει ένας πρόεδρος κόμματος πρωί-πρωί σήμερα, ότι κάποιοι για μερικές χιλιάδες ξεπουλούνται. Κοιτάξτε, έχει αρχίσει να ψιθυρίζεται εδώ και μήνες, από το καλοκαίρι ήδη, και το έχουν πει και βουλευτές έτσι σε βαρύς τόνους και έμπειροι πολιτικοί, και ο βουλευτής ο Γιάννης Πανούσης και ο πρώην πρόεδρος του συνασπισμού Νίκος Κωνσταντόπουλος είχε υπενηχθεί ότι μπορεί να υπάρξουν θεμητά και αθέμητα μέσα προκειμένου να εξασφαλιστεί μια κοινοβουλευτική πλειοψηφία για εκλογή πρόεδρου. Άρα θεωρεί ο Νίκος Ξηδάκης ότι είμαστε πια σε ένα, να το πω έτσι, διμέτωπο, από τη μια να αγοράσει χρόνο η κυβέρνηση σε σχέση με την εικόνα έναντι της Τρόικα και από την άλλη στην πορεία προς 180. Ναι, σαφώς. Για την κυβέρνηση ο αγώνας επιβίωσης είναι διπλός. Πρώτον, να κερδίσει χρόνο από τις απέναντι στις ασφυκτικές πιέσεις της Τρόικας, το οποίο είναι μια εξέλιξη που ίσως δεν την είχαν λογαριάσει όταν το 2012 η κυβέρνηση έπαιρνε διαβεβαιώσεις ότι θα, μόλις επιτευχθούν δημοσιονομικοί στόχοι, θα επανεξεταστεί το χρέος, θα γίνει μια ρύθμιση, μια ανακούφιση. Και από την άλλη έχει ένα ορόσημο κοινοβουλευτικό πολιτικό, την προεδρική εκλογή, προς την οποία βαδίζει με απώλειες πολιτικού κεφαλαίου, βαριά τραυματισμένη από τη σκληρή πολιτική που εφαρμόζει, και από μια σειρά γκάφες επίσης και σφάλματα και αστοχίες, εκούσιες ή ακούσιες, οι οποίες τις έχουν αφαιρέσει πάρα πολύ πολιτική δύναμη, πολιτικό δυναμικό. Είναι ανάμεσα σε δύο πυρά. Είναι το εσωτερικό μέτωπο, μια χώρα που βουλιάζει μες στον εαυτό της, και απ' την άλλη μια σκληρότητα και μια διαφορία του ξένου παράγοντα για το τι συμβαίνει εδώ. Νίκο Ξηδάκη, ένα θέλω να σε ρωτήσω όμως, επειδή το υπενήσεσαι. Αυτό σημαίνει ότι ακόμη και αν βρει τους 180, θέλω να θυμίσω ότι είσαι από τους ανθρώπους που έχει πει ότι ο χρόνος μέχρι τη διαδικασία είναι μεγάλος και εγώ δεν αποκλείω τίποτα, το έχεις πει αυτό. Ναι. Ακόμη και αν βρει τους 180, που πλέον με τα μαξιλάρια αρχίζει να διαμορφώνεται ένα κλίμα, θεωρείς ότι και κλέξει πρόεδρο, το πολιτικό πλήγμα ή τα πολιτικά πλήγματα που δέχεται ως εικόνα μπορούν να τη σταθεροποιήσουν μέχρι το 2016? Αποκλείεται. Αποκλείεται. Δεν υπάρχει 16. Σε όλη τη διάρκεια της μεταπολίτευσης δεν έχει εκτελεστεί τετραετία από κυβέρνηση. Πολλό μάλλον σε αυτή την ιστορική κρίση που περνάμε. Κοιτάξτε, ένα από τα... από τους σχηματισμούς που καλούνται ή προσφέρονται να παίξουν το ρόλο μαξιλαριού, το ποτάμι, εχθές δια του ιδρυτού και αρχηγού Σταύρου Θεοδωράκη, δώσανε και ένα χρονοδιάγραμμα. Είναι ένα πράγμα που φαίνεται έχει γίνει αντικείμενο επεξεργασίας και σκέψης. Ήταν μέχρι τον Νοέμβριο του 2015. Δηλαδή η παράταση θα είναι από τον Μάρτιο στον Νοέμβριο του 2015. Προφανώς σε αυτό το διάστημα κάποιες ρυθμίσεις υπάρχει πάλι σχεδιασμός να γίνουν, ώστε να δημιουργηθεί ένα νέο πλαίσιο. Αυτή τη δήλωση χθες εγώ την παίρνω κάπως στα σοβαρά, του Σταύρου Θεοδωράκη. Διότι συμφώνησε σε όλα με την γραμμή Σαμαρά, με τη γραμμή του Πρωθυπουργού, στις προτάσεις του δηλαδή, στις σκέψεις του, και έθεσε απλώς ένα χρονοδιάγραμμα το οποίο ήταν αυτό, Νοέμβριος του 2015. Βρίσκεις από την άλλη ότι αρχίζει να υπάρχει αποκλίνουσα πορεία μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ? Ναι, προφανώς, διότι το έχουμε ξαναπεί αυτό και σε μεταξύ μας συζητήσεις εδώ και πολλοί αναλυτές το έχουν πει, ότι αυτές οι πολιτικές του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου διαλύουν κυβερνήσεις, πολιτικά κόμματα και πολιτικά συστήματα. Έχει κονιορτοποιηθεί το ΠΑΣΟΚ. Και τώρα θα μπει σε τροχιά υγροποίησης και η Νέα Δημοκρατία. Τα επόμενα 6 μήνες, 1 χρόνο, 2 χρόνια. Το ΠΑΣΟΚ θα κάνει τα πάντα, προσπαθεί τώρα να επιβιώσει με νύχια και με δόντια, γιατί κινδυνεύει πια να φλερτάρει με το κατόφλι του κοινοβουλευτισμού, το 3%. Δεν νομίζω ποια θαύματα μπορούν να συμβούν που θα το διασώσουν. Αντιστέκεται σε κάποια από αυτά τα περίφημα προαπαιτούμενα της Τρόικας για την τελική συμφωνία,
αλλά δεν ξέρω σε πόσα θα μπορέσει να αντισταθεί ακόμη και για την τιμή των όπλων, για τις τελευταίες άσφαιρες του ΦΕΚΕΣ, ας πούμε, μετά από 4 χρόνια. Πάντως, σε βρίσκω πιο κοντά σε ένα σενάριο ότι ο κάβος των 180 μπορεί και να τον περάσουν. Όχι, δεν το γνωρίζω αυτό. Δεν είναι, απλώς βλέπουμε ότι αυτή η τακτική των μαξιλαριών, το φαινόμενο buffering, έχει ενεργοποιηθεί πλήρως και βρίσκεται εν εξέλιξη. Θα ασκηθούν μεγάλες πιέσεις, είναι εσωτερικό πια το πρόβλημα. Και η μεγάλη πίεση φαίνεται ότι ίσως δεν είχε υπολογιστεί καλά από τον Πρωθυπουργό, έρχεται από τον ξένο παράγοντα, από τους δανειστές. Είναι δηλαδή ολοφάνερη η αδιαλαξία των Ευρωπαίων, δεν τους ενδιαφέρει καθόλου ακόμη και αν προκληθεί πολιτική αστάθεια στην Ελλάδα. Είναι προφανές επίσης ότι τα μεγάλα πολιτικά μέτωπα για την Ευρώπη αυτή τη στιγμή είναι άλλα, είναι η Ιταλία. Γράφεται πια στο διεθνή τύπο, γράφονται σενάρια Ιταλέξιτ, ας πούμε, Ιταλικής εξόδου, η οποία θα είναι και ο θελής και είναι αυτό που είχε προαναγγείλει ο Μπερλουσκόνη από το φθινόπωρο του 2011. Και είναι και το μεγάλος ροζ ελέφαντας της Γαλλίας. Ενώπιον τέτοιων τεραστίων προβλημάτων στην καρδιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με έναν πρόεδρο της Κομισιόν βαρύτατα πληγωμένο, τον πλήγωσαν την στιγμή που αναλάμβανε. Συνειδητά, φαντάζομαι. Ήταν στημένο εντελώς. Στημένο. Η Ελλάδα είναι μια παρονυχίδα πλέον ως πρόβλημα και γι' αυτό το είχαμε ξαναπεί ότι οι Γερμανοί μπορούν να κάνουν επίδειξη αδιαλαξίας εδώ για να δικαιολογήσουν τις ενδεχόμενες υποχωρήσεις στα μεγάλα μέτωπα. Αυτό δεν αποκλείει ότι μπορεί να δοθούν κάποιες λύσεις. Είναι όλα ρευστά και στον πυρήνα της Ευρωζώνης, στο σκληρό πυρήνα των μεγάλων χωρών, και η περιφέρεια θα επηρεαστεί από τις αποφάσεις στο κέντρο. Ωστόσο, σε αυτή τη φάση βλέπουμε μια εντελώς σκληρή και αδιάλακτη στάση και από την Τρόικα και από τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Νίκο Ξηδάκη, αυτό όμως το μήνυμα σε σχέση με την Ελλάδα, θεωρείς ότι δεν περνάει και στην άλλη πλευρά, ενώ την αξιωματική αντιπολίτευση, και μάλιστα αν συμπολογίσουμε ότι είναι πρώτο μπυλόν κυβερνητικής εξουσίας, προφανώς εκεί δεν στοχεύει περισσότερο το μήνυμα, ότι κοιτάξτε παιδιά και να έρθετε στα πράγματα, αν με αυτούς που τα πηγαίναμε καλά έχουμε αυτή τη στάση, αντιλαμβάνεστε τι έχει να γίνει με εσάς. Οπότε αφήστε τα υπόλοιπα περί σκληρών διαπραγματεύσεων εδώ, επί του πρακτέου. Και αυτό το έχουμε ξαναπεί, κυρία Σάχινη. Λοιπόν, είχαμε πει για την πρώτη δήλωση Ντράγκη. Όταν άρχισε, εξήγηλε το πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης με τους τρόπους που το κάνει, είπε ότι για την Ελλάδα και την Κύπρο ισχύουν άλλοι κανόνες. Οι τράπεζες δεν θα μπουν στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης χωρίς όρους. Υπάρχει ένας όρος. Πρέπει οι χώρες να είναι σε κάποιο πρόγραμμα, σε κάποια μνημονιακή δέσμευση. Όλα αυτά τα μηνύματα απευθύνονται από τους Ευρωπαίους, απευθύνονται προς την Ελλάδα ως χώρα, στην ελληνική δημοκρατία, στο κράτος. Στη συνάντηση των Παρισίων μεταξύ Τρόικας και αντιπροσωπείας ελληνικής κυβέρνησης, φέρεται να είπε εκπρόσωπος της Τρόικας, όταν του είπαν μην μας πιέζετε, θα έχουμε πολιτική αστάθεια, είπε δεν είναι δικό μας πρόβλημα, είναι δικό σας πρόβλημα, εμείς αντιμετωπίζουμε, έχετε δημοκρατία, κάνετε ό,τι θέλετε. Και νομίζω ότι είναι μια εύλογη στάση. Έχουν φτάσει πια στο σημείο όπου αυτό που προέχει και αυτό που προείχε άλλωστε από την πρώτη στιγμή είναι πώς θα εξασφαλίσουν τα συμφέροντά τους. Με τη μία ή την άλλη κυβέρνηση, με οποιαδήποτε κατάσταση στην Ελλάδα θα εξασφαλίσουν τα συμφέροντά τους. Απολύτως συμφώνω ότι τα μηνύματα προς την Ελλάδα απευθύνονται και προς την οποιαδήποτε επερχόμενη κυβέρνηση. Και νομίζω ότι και στο ΣΥΡΙΖΑ το έχουν αντιληφθεί αυτό. Το έχουν αντιληφθεί. Αυτό είναι το ερώτημα τώρα προς εσένα, το αμέσως. Βεβαίως. Έχουμε τα φανέρα γεγονότα. Έχουμε ένα πυκνότατο πλέγμα διεθνών επαφών του Προέδρου Αλέξη Τσίπρα. Έχει συναντηθεί μέχρι και με τον Μάριο Ντράγκη, πρέπει να θυμηθούμε. Επέκειτο συνάντηση με τον κύριο Γιόνκερ. Στις Βρυξέλλες υπάρχουν ανοιχτά κανάλια. Τα κορυφαία στελέχη του οικονομικού επιτελείου και ο εγκέφαλος, ο κύριος Δραγασάκης και ο κύριος Σταθάκης, ταξιδεύουν συχνά στο εξωτερικό και βλέπουν και θεσμικούς παράγοντες. Θυμίζω την επίσκεψη, την συνάντηση με τον κύριο Άσμουσεν και εκπροσώπους των μεγάλων χρηματονομικών οίκων και θεσμικούς. Νομίζω ότι είναι απολύτως ενήμεροι για το τι
τι μηνύματα εκπέμπονται από την Ευρώπη και σε ποια στρατηγικά πλαίσια θα κινηθεί η χώρα, η Ελλάδα. Η Ελλάδα ως χώρα πια και όχι με την μία ή άλλη παράταξη. Και νομίζω ότι σε αυτό το πλαίσιο κατανόησης διαμορφώνεται και η στρατηγική και οι τακτικές κινήσεις του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν κινείται ο ΣΥΡΙΖΑ νομίζω εν κενό, εν ευρωπαϊκό κενό, μόνος του σκέφτεται κάτι και προσπαθεί να το εφαρμόσει. Νομίζω ότι λαμβάνει υπόψη και το διεθνές περιβάλλον και το ευρωπαϊκό περιβάλλον και τις βουλήσεις. Και πιθανόν αυτό που μπορούμε μόνο να εικάσουμε είναι ότι ακόμη και αυτή την περίφημη ρύθμιση χρέους, ναι, η οποία είναι μια προϋπόθεση που τίθεται πια, έχει τεθεί και από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και από άλλους ανθρώπους αναμειγμένους στην ελληνική υπόθεση, πιθανόν να το θέλουν και οι δανειστές να τη δώσουν σε μια κυβέρνηση που θα έχει αναβαπτιστεί στη λαϊκή εντολή, θα έχει λίγο περισσότερη ή αρκετή περισσότερη πολιτική δύναμη από την πολιτική δύναμη που έχει παρούσα κυβέρνηση. Οπότε Νίκο Ξηδάκη, και μου επιτρέψει τον ελληνικό, Βέβαια. Να κάνω την πονηρή ερώτηση δημοσιογραφικά. Μήπως λοιπόν οι δηλώσεις Μητρόπουλου προχθές είναι εγκύτερα της πραγματικότητας, ότι και ο ΣΥΡΙΖΑ αν είναι κυβέρνηση, και μάλιστα πολύ περισσότερο είναι κυβέρνηση ως κορμός, αλλά όχι αυτοδύναμη, θα είναι υποχρεωμένος να βαδίσει σε μνημονιακούς δρόμους μεν, με κάποιες βελτιώσεις? Κοιτάξτε, αυτό είναι το δυσμενέστερο όλων των σενάριων. Γιατί ο Μητρόπουλος νομίζω ότι έβαλε μία παραδοχή, ότι εάν δεν κατακτήσει αυτοδυναμία, και βλέπουμε ότι πράγματι αν δεν κατακτήσει αυτοδυναμία και αναγκαστεί να κάνει μια αμφίπλευρη διεύρυνση προς τους ΑΝΕΛ και προς το ποτάμι, από τη μια πλευρά οι ΑΝΕΛ και οι ανεξάρτητοι Έλληνες και από την άλλη το ποτάμι, έχουμε πάλι μια παραδοχή ότι οι ανεξάρτητοι Έλληνες θα έχουν μια ικανή κοινοβουλευτική δύναμη, το οποίο αυτή τη στιγμή είναι ρευστό και άγνωστο. Για το ποτάμι ξέρουμε με όσα λένε μέχρι στιγμής, γιατί και αυτοί αλλάζουν, αν και έχουν έναν πυρήνα. Αυτά που είπε ο Σταύρος Θεοδωράκης χθες εξερχόμενος από το Πρωθυπουργικό Μέγαρο είναι σαφή. Είναι εναντίον όλης της στρατηγικής ΣΥΡΙΖΑ και εναντίον όλης της στρατηγικής του αντιμνημονιακού μπλοκ τα τελευταία χρόνια. Άρα μια ενδεχόμενη σύμπραξη κυβερνητική του ΣΥΡΙΖΑ με το ποτάμι θα ίσως δείξει ότι το μαξιλάρι του ποταμιού γίνει μαξιλάρι πνιγμού για μια άλλη πολιτική. Υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο. Μπορεί και το ποτάμι να συρθεί. Πάντως σε καμία περίπτωση δεν νομίζω ότι αν το ποτάμι μπει σε ένα κυβερνητικό σχήμα θα έχει ρόλο αρρωγού και υποστηρικτή της πολιτικής ΣΥΡΙΖΑ. Όμως Νίκο Ξηδάκη, αν ο ΣΥΡΙΖΑ συρθεί σε επιλογές μνημονίου όπως ο Σαμαράς που άλλαξε κοστούμι, αντιλαμβάνεσαι ότι ο χρόνος αποσάθρωσής του, θα μου πεις βέβαια υπάρχει μια ευρωπαϊκή πραγματικότητα, θα είναι ταχύτερος, διότι στην τελική από μια παράταξη απολύτως, με νεοφιλελεύθερα χαρακτηριστικά το περιμένεις. Ναι, απολύτως. Δεν νομίζω ότι το αντέχει. Δεν το άντεξε και ο Αντώνης Σαμαράς, ο οποίος έδωσε έναν αγώνα τον πρώτο χρόνο. Η κορυφαία του ενέργεια ήταν όταν υπέγραψε τις βουλήσεις των δανειστών ως αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης. Κάτι που νομίζω ήδη συζητείται από καιρό, αλλά τώρα ξαναζωντάνεψε, να ζητηθεί από τον Αλέξη Τσίπρα να βάλει την λεγόμενη υπογραφή, ας πούμε, της Εθνικής Συνένεσης ως αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης. Κάτι τέτοιο θα είναι μάλλον πολιτικά ολέθριο και δεν ξέρω αν είναι και εθνικά ωφέλιμο πλέον. Δηλαδή υπάρχει μια ανάγκη πράγματι για μια εθνική συνεννόηση σε ένα μήνυμα. Ναι. Αλλά δεν μπορεί να δεσμεύεται η πολιτική βούληση και των κομμάτων και των πολιτικών παρατάξεων και του λαού του ίδιου η βούληση να υφαρπάζεται κάτω από εκβιαστικά διλήμματα. Γίνεται αυτό το πράγμα από το καλοκαίρι του 2010 και έχουμε τελειώνει το 2014, 4,5 χρόνια. Νομίζω ότι αυτό είναι ένας πολιτικός καρκίνος πλέον, να είμαστε διαρκώς σε καθεστώς εκτάκτου ανάγκης, χωρίς να μπορεί να εκφραστεί καθαρά η λαϊκή βούληση, χωρίς να δει ο ίδιος ο λαός, η ίδια η ελληνική κοινωνία, προς τα που θέλει να πάει το μέλλον του, δηλαδή τι θέλει να σχεδιάσει για τη ζωή του και τα παιδιά του. Με ειλικρίνεια, με σκληρές αλήθειες, αλλά όχι υπό το καθεστώς διαρκούς εκβιασμού. Έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό που λες. Όσο σκληρή και αν είναι η αλήθεια. Είναι τεράστιο πρόβλημα. Έτσι, είναι τεράστιο πρόβλημα. Όσο σκληρή και αν είναι η αλήθεια, αν δεν έχεις εκβιασμό,
Είναι διαφορετικές οι αποφάσεις που θα πάρεις. Με διαφορετικό φόντο θα τις πάρεις. Και είναι δικιά σου. Και είναι δικιά σου. Της μοίρας σου. Το υπόλοιπο είναι ένας εκβιασμός το οποίο σε λιώνει, σε διαλύει. Σου υπόσχονται διαρκώς ένα πιο ζωφερό μέλλον. Την επαύριον, εντωμεταξύ αυτό το ζωφερό μέλλον σταλάζει σταλαματιά κάθε μέρα. Δηλαδή είναι, το βλέπουμε αυτό, το έχουμε δει 4,5 χρόνια. Οποιοδήποτε άνθρωπο ήταν στην εργασία, εκτεθειμένος στην ελεύθερη οικονομία, στην ιδιωτική αγορά, το έχει υποστεί στο πέτσι του, έχει λιώσει, δεν είναι. Μόνο κάποια πολύ μικρά στρώματα προστατευμένα, συνταξιούχοι, εξακολουθούν να έχουν το φόβο ότι θα χάσουν κι άλλα. Οι υπόλοιποι άνθρωποι έχουν χάσει από πολλά έως όλα. Και κυρίως έχουν χάσει το κέφι τους, την πίστη τους. Δηλαδή εδώ είναι το μεγάλο πολιτικό ιστορικό πρόβλημα για την Ελλάδα. Έχεις δίκιο και ίσως αυτό δημιουργεί και το μεγάλο ψυχολογικό χάσμα. Θέλω να σε ρωτήσω, υπό αυτή την έννοια θεωρείς ότι αυτό επιχειρήθηκε τα τελευταία 24 ώρα με το συναντάτε, δεν συναντάτε ο Πρωθυπουργός με τον Αλέξη Τσίπρα? Ναι, βεβαίως. Και νομίζω ότι ο Τσίπρας αποδέχεται τη συνάντηση. Την πρότεινε άλλωστε ο ίδιος στον πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον κύριο Παπουλιά. Πρότεινε μια συνάντηση. Με μια ορισμένη ατζέντα όμως. Νομίζω ότι η γραμμή του Αλέξη Τσίπρα αυτή τη στιγμή και διατυπωμένη δημοσίως ενώπιον του ελληνικού λαού είναι μια συνάντηση, αλλά όχι με ανοιχτά όλα τα θέματα, για να αναλάβει μέρος της ευθύνης μεταβάσεως. Νομίζω ότι την ευθύνη μεταβάσεως πρέπει να την έχει το κυρίαρχο πολιτικό σώμα που είναι στη δημοκρατία, είναι ο λαός. Νομίζω ότι αυτή είναι η θέση του, καθαρά διατυπωμένη, ότι πάμε σε μια συνάντηση με καθαρή ατζέντα. Προεδρική εκλογή, βουλευτικές εκλογές, αυτά είναι τα θέματα. Άρα θεωρείς ότι γι' αυτό το λόγο πιστοχώρησε ουσιαστικά το Μέγαρο Μαξίμου από αυτή τη συνάντηση? Ναι, πιστοχώρησε αυτή τη φάση, ναι, γιατί ήταν άλλος ο σχεδιασμός. Να εξαναγκαστεί ο Τσίπρας σε μια ανοιχτή ατζέντα με θέματα τα οποία θα τα ορίζουν οι υπόλοιποι συνομιλητές. Και ποιοι θα ήταν οι υπόλοιποι συνομιλητές, και εκεί προέκυψε ένα πρόβλημα. Θα ήταν συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ή θα είναι παρόν και ο αντιπρόεδρος? Χρειάζεται το δεκανίκι του αντιπροέδρου, ας πούμε, ο Πρωθυπουργός? Ας θυμίσουμε ότι το περίφημο καλοκαίρι του 2011, το τηλεφώνημα του Γιώργου Παπανδρέου έγινε προς τον Αντώνη Σαμαρά, όταν του δήλωσε την πρόθεσή του να παραιτηθεί και να αναλάβει, και ο Αντώνης Σαμαράς του είπε ναι, αλλά όχι με σαν πρωθυπουργό, δεν πάμε σε συνεργασία. Γιατί είναι επίσης μια ιστορική στιγμή κατά την οποία για μερικές ώρες η Ελλάδα δεν είχε πρωθυπουργό. Είχε σχεδόν παραιτηθεί τηλεφωνικώς ενώπιον στον κύριο Σαμαρά ο κύριος Παπανδρέου. Έγινε ένα υπουργικό συμβούλιο και μια οικογενειακή σύναξη και επανήλθε για μερικούς ελάχιστους μήνες, μερικές εβδομάδες, πρωθυπουργός ο Γιώργος Παπανδρέου, μέχρι να καθαιρεθεί από το Ιερατείο των Κανών. Ας θυμηθούμε όμως ότι η διαδικασία ήταν αυτή. Ο πρωθυπουργός κάλεσε τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης να συζητήσουν μια λύση. Και τότε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης έθεσε σκληρό όρο. Ναι, αλλά όχι με σένα πρωθυπουργό, φεύγεις. Το ίδιο πράγμα υπό όρους λέει σήμερα και ο Αλέξης Τσίπρας στον Αντώνη Σαμαρά. Ναι, πάμε σε μια συνάντηση, αλλά όχι με σένα πρωθυπουργό. Δεν του λέει αυτό. Του λέει πάμε να κάνουμε εκλογές. Να ορίσουμε εκλογή προέδρου και εκλογές. Του λέει ένα ακόμη πιο ανοιχτό, πιο δημοκρατικό και πιο θεσμικό τρόπο διεξόδου. Πρέπει να τις δούμε τις αναλογίες πολύ προσεκτικά για να μην λέμε ότι εκβιάζει ο Τσίπρας τον Αντώνη Σαμαρά. Καλά κάνεις και θυμίζεις, γιατί αποδεικνύεται ότι οι Έλληνες ξεχνάνε γρήγορα και σε γεγονότα. Ξεχνάμε πράγματα που συνέβησαν προχθές. Προχθές, ακριβώς. Ξεχάσαμε το ρόλο του Καρατζαφέρη ως λαγού για την κυβέρνηση Παπαδήμου. Ήταν ο χρήσιμος ηλίθιος, ο χρήσιμος λαγός του συστήματος εκείνη την εποχή. Τώρα ψάχνουμε τις offshore του, βέβαια, στην Καραϊβική, έτσι. Τον εξοντώνουν. Θα εξοντωθεί πιθανόν. Πολιτικά έχει εξοντωθεί. Να δούμε αν θα γίνει και ποινικοηθικά. Θέλω, κλείνοντας, να λάβεις υπόψη σου μια ερώτηση ακροατή, που είναι αν θέλεις και αγωνία του. Βεβαίως. Και επειδή είσαι έμπειρος και στο πολιτικό ρεπορτάζ, ίσως έχεις να δώσεις πιο κεραία απάντηση από αυτή που έδωσα εγώ στην αρχή της εκπομπής. Καλά λέει, όλοι πάνε στον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Όλοι έχουν κάτι να του πούν. Ο ίδιος ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, γιατί δεν βγαίνει μετά τη συνισταμένη των συζητήσεων να πει δύο κουβέντες στον ελληνικό λαό? Εντάξει, αυτό είναι ένα ερώτημα. Θεσμικά δεν έχει πολλά περιθώρια. Ωστόσο έχει το ηθικό και πολιτικό καθήκον να πει κάτι. Έχει ψελίσει μερικά πράγματα. Έχει πει ένα πράγμα που συγκίνησε τον ελληνικό λαό μεσούσης της κρίσεως. Ποιος είναι αυτός ο Σόιμπλε που μιλάει έτσι για τον ελληνικό λαό? Και είχε δίκιο τότε που το είπε, και καλά έκανε που το είπε.
διότι ήταν ηταμό ο τρόπος και το ύφος ενός υπουργού μιας συμμαχικής κυβέρνησης να μιλάει έτσι για ένα ολόκληρο λαό. Αυτές τις στιγμές τις δύσκολες, πιθανόν μια, ακόμη και μια έκκληση που να έχει ένα ηθικό, συναισθηματικό αλλά και ιστορικό περιεχόμενο από τον πρόεδρο, ίσως μπορούσε να βοηθήσει. Ίσως μπορούσε να βοηθήσει να απεμπλακούν συναισθηματικά και ψυχολογικά οι Έλληνες από αυτή την αφόρητη αίσθηση του αδιεξόδου, της παρακμής, του λιμνάσματος. Μακάρι να το πει. Μέχρι στιγμής δεν έχει πει κάτι. Προσπαθεί να βοηθήσει, αλλά σιωπηλά. Νίκος Ξηδάκης, θέλω να τον ευχαριστήσω και ιδίως για την υπενθύμηση που μας έκανε για το καλοκαίρι του 12, και ήταν μια αναγκαία υπενθύμηση, όταν ο τότε πρωθυπουργός direct πήρε τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τον τότε, τον κύριο Σαμαρά δηλαδή. Τον κύριο Σαμαρά, τον είναι πρωθυπουργό. Ναι, ναι, και του είπε ο κύριος Σαμαράς, σύμφωνοι, πάμε σε μια λύση, με έναν όρο όμως. Παρετήσε. Ναι. Καλό είναι που μας το θύμισες.